Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στην σημερινή εκπομπή των δρόμων της ανάπτυξης που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκης Επιχειρήσεων φιλοξενούμε και θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σκριμιζέα, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας All Seas Marine, ανώνυμος εταιρεία, ο οποίος πριν λίγο καιρό ανεδείχθη στην Ελλάδα Quality Manager της χρονιάς. Και ο θεσμός αυτός έχει πανευρωπαϊκή εμβέλεια, τιμά δε τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν στις επιχειρήσεις βελτίωση της ποιότητας, όχι μόνο στα προϊόντα, αλλά και στις ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες, συμβάλλοντας έτσι σε μια γενικότερη αναβάθμιση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο κύριος Σκριμιζέας, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, δραστηριοποιείται στον ναυτιλιακό τομέα. Τον καλωσορίζω σε αυτή την εκπομπή και συγχαρητήρια για την επιτυχία σας, κύριε Σκριμιζέα, που σημαίνει ότι θα συμμετάσχετε και στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για τους Quality Manager. Ένας διαγωνισμός στον οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε 4 φορές οι νικητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σαν συμπατριώτες μας. Υπό αυτήν την έννοια θα ήθελα να εξηγήσετε εσείς στο κοινό που μας ακούει ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην επιλογή σας ως Quality Manager of the Year στην Ελλάδα. Καλησπέρα σας κύριε Παπανδρόπουλε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Τα στοιχεία αυτά σίγουρα τα γνωρίζει καλύτερα φαντάζομαι η Κρητική Επιτροπή και αυτοί οι οποίοι με πρότειναν. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι έχοντας υπόψη τους κάποια πράγματα, αυτά τα οποία μπορώ να πω εγώ είναι ότι είμαστε σε έναν οργανισμό ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στην ποιότητα. Από χρόνια τώρα επενδύουμε πάρα πολύ στην ποιότητα. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για την ποιότητα και πιστεύουμε ότι μόνο ακολουθώντας τον δρόμο της ποιότητας προς το μέλλον μπορεί μια επιχείρηση να είναι επιτυχημένη. Σε αυτό το τομέα έχει δουλέψει όλη η εταιρεία, γιατί και το βραβείο το οποίο πήρα δεν απευθύνεται. Πιστεύω ότι είναι ένα συλλογικό, είναι προϊόν μιας συλλογικής προσπάθειας. Δεν απευθύνεται μόνο σε εμένα. Είναι κάτι το οποίο εστερνίστηκαν σαν όραμα. Ο leader έχει περισσότερο το όραμα, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται μια πολύ καλή ομάδα να εστερνιστεί το όραμα και καθημερινά να δουλεύει γι' αυτό, κάτι το οποίο κάνουμε στην εταιρεία μας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια. Ακόμη περισσότερο γιατί στην ναυτιλία ο όρος ποιότητα πηγαίνει λίγο παραπέρα από, αν θέλετε, ανταγωνιστικές υπηρεσίες ή προϊόντα. Ο όρος ποιότητα στην ναυτιλία σχετίζεται με την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό και οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες και σίγουρα οι δικοί μας έχουν τμήματα τα οποία λέγονται quality and safety. Safety για το θέμα της ανθρώπινης ζωής. Της ασφάλειας. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν σχετίζουμε άμεσα το θέμα της ποιότητας με την ανθρώπινη ζωή. Εάν λοιπόν δεν ακολουθήσουμε το μονοπάτι της ποιότητας, πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε επίπτωση, οποιοδήποτε λάθος μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Σε τι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες έγκυται αυτή η μέρημνα την οποία λαμβάνετε? Εμείς ξεκινήσαμε... Δηλαδή ξεκινάτε με επιμόρφωση προσωπικού, με τη δημιουργία υποδομών ασφαλείας. Ποια είναι τα στοιχεία που οριοθετούν τη δραστηριότητα αυτή? Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα στην ναυτιλία υπάρχουν κάποιοι υποχρεωτικοί κανόνες στους οποίους πρέπει κάποιος να ακολουθεί. Υπάρχουν κάποια μοντέλα, κάποια στάνταρ τα οποία οφείλουμε να ακολουθούμε. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν και πάρα πολλά προαιρετικά. Στη δική μας την συγκεκριμένη περίπτωση σαν εταιρεία ακολουθήσαμε την επιλογή του να φέρουμε μέσα στο σύστημά μας και όλα τα προαιρετικά μοντέλα τα οποία θα πρόσθεθαν αξία στην εταιρεία μας. Μοντέλα όπως είναι το ISO το 9001, το OXA το 18001, το ISO το 14001, το ISO το 50001, το certification αυτά που πήραμε... Αυτά τα έχετε πετύχει αυτά? Όλα αυτά τα έχουμε πετύχει και τα έχουμε αναγνωριστεί και έχουμε πάρει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τους ενδεδειγμένους οργανισμούς. Το EFQM, το οποίο εξ αρχής το ξεκινήσαμε και είμαστε μία από τις πολύ λίγες ναυτιλιακές εταιρείες, νομίζω 3 ή 4, οι οποίες συμμετέχουν στο EFQM. Και βέβαια το EBEN, που είναι το European Business Ethics Network, το οποίο επίσης το πιστεύουμε, σε συνδυασμό με την δραστηριότητα που έχουμε στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο οποίο δραστηριοποιούμεθα,
είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι έδωσαν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που πρότειναν εμένα, αλλά και σε αυτούς που τελικά αποφάσισαν ότι μπορώ να είμαι Quality Leader of the Year, να έρθουν σε αυτήν την απόφαση. Το πιο σημαντικό όμως, κύριε Παπαδρόπουλο, είναι ότι όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα πρότυπα, δεν τα κάναμε σαν μια διαδικασία να πάρουμε ένα πιστοποιητικό, τα κάναμε σαν μια διαδικασία η οποία θα μας έδινε προστιθέμενη αξία. Τα κάναμε κομμάτι του οργανισμού μας, δεν τα πήραμε μόνο για να τα κορνιζάρουμε και να τα βάλουμε στον τοίχο, τα πήραμε, τα κάναμε διαδικασίες δικές μας, τις εστενίστηκε ο κόσμος, εκπαιδεύσαμε τον κόσμο και το πιο σημαντικό, ξέρετε, για να πετύχεις σε αυτή την περίπτωση είναι να κάνεις τον κόσμο συνεργό σου. Ακριβώς αυτό ήθελα, θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου, δηλαδή ποιες πρωτοβουλίες και ποιες δραστηριότητες αναπτύσσετε ώστε να συνειδητοποιηθεί αυτή, να συνειδητοποιηθούν μάλλον αυτές οι έννοιες που μόλις περιγράψατε και στον ευρύτερο περίγυρο που λειτουργεί μέσα στην επιχείρηση. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα πριν μπούμε στη διαδικασία να φέρουμε όλα αυτά τα quality standards μέσα στην εταιρεία. Ξεκινήσαμε μια εσωτερική καμπάνια και κάναμε τον κόσμο να είναι μέρος της λήψης των αποφάσεων. Άρα λοιπόν όταν κάνεις τον κόσμο να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, μετά ο κόσμος αυτός δεν έχει άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει το όχημα που σε πηγαίνει προς την ποιότητα. Όταν λέτε να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, δηλαδή και αποφάσεων που αφορούν, ας πούμε, τις επιλογές της εταιρείας ως προς το οικονομικό της σκέλος. Όχι ως προς το οικονομικό, μιλάω για θέματα της ποιότητας. Όταν λοιπόν εμείς αποφασίσαμε ότι θα ακολουθήσουμε το EFQM, όλα τα ISO τα οποία προανέφερα, αυτό το οποίο κάναμε ήταν ότι ξεκινήσαμε μια εσωτερική καμπάνια στον κόσμο, τους εξηγήσαμε τι είναι, προσπαθούσαμε να τους κάνουμε να καταλάβουν ποια θα είναι τα ωφέλη και στο τέλος τους φέραμε να συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης ότι ναι, πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μία, ας το πούμε, καλή επίδοση, μια καλή εταιρική επίδοση στον τομέα της ποιότητας, τι μπορεί να προσφέρει από πλευράς προστιθέμενης αξίας στην επιχείρηση? Στην αυτιλία εγώ θα το πήγαινα, δυστυχώς αυτό θα μετρηθεί με το πόσα αρνητικά γλιτώνεις. Όταν έχουμε μια σειρά από key performance indicators, από κάποιους δείκτες οι οποίοι μας επιτρέπουν να μετράμε, κυρίως τα αρνητικά τα οποία δεν συμβαίνουν. Όταν λοιπόν δεν έχεις ατυχήματα πάνω στα πλοία, όταν δεν έχεις οποιασδήποτε μορφής incidents πάνω στα πλοία, όταν δεν έχεις περιβαλλοντολογικά θέματα, όπως είναι μόλυνση του περιβάλλοντος και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοί είναι κάποιοι δείκτες τους οποίους μετράμε και οι οποίοι μας βοηθούν να καταλάβουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία από όλα αυτά τα στάνταρτς. Αυτή η προστιθέμενη αξία έχει και το ανάλογο ή το σχετικό οικονομικό αποτέλεσμα για την εταιρεία. Δηλαδή συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας στον ανταγωνισμό. Οπωσδήποτε είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, γιατί σου προσδίδει καλύτερη φήμη στους πελάτες σου, τους ναυλωτές των πλοίων, μειώνει τον χρόνο, γιατί όταν θα έχεις ένα ατύχημα πάνω σε ένα πλοίο, πάνω να πει ότι εκείνη τη στιγμή το πλοίο σταματάει να γεννάει εισόδημα για την εταιρεία. Άρα αυτό σημαίνει ότι χωρίς όλα αυτά τα προβλήματα έχεις μια πιο απρόσκοπτη λειτουργία, η οποία αν θέλετε μέσα σε ένα οργανισμό, στο τέλος όλα αυτά μεταφράζονται σε νούμερα. Όμως το πιο σημαντικό, εγώ θα έλεγα, ότι σχετίζεται με το κομμάτι ανθρώπινης ζωής. Πέρα από τα νούμερα, αυτό το οποίο μετράει πάρα πολύ είναι να μην έχεις κυρίως ατυχήματα, είτε σοβαρά είτε και λιγότερο σοβαρά, γιατί και τα λιγότερο σοβαρά καμιά φορά δείχνουν, εάν θέλετε, μια τάση και αυτά πρέπει, και εκεί πρέπει να επικεντρώνεσαι πάρα πολλές φορές. Οπότε προσπαθούμε όλα αυτά να μην τα έχουμε για να μεταφράζονται κάποια στιγμή σε κάποια καλύτερα νούμερα. Είστε Γενικός Διευθυντής στην All Seas Marine. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά, κύριε Σκριμιζέα, που σας έφεραν να υιοθετήσετε, να ενστερνιστείτε αυτές τις αρχές της ποιότητας? Κοιτάξτε, πιστεύω πάρα πολύ στην ποιότητα. Πιστεύω ότι, όπως προανέφερα, η ποιότητα είναι... Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το αποκτήσατε όντας μέσα στον επιχειρηματικό στίβο ή το είχατε εκ των προτέρων? Νομίζω ότι το είχα. Νομίζω ότι το είχα, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι από την στιγμή πριν 26 χρόνια που ξεκίνησα την καριέρα μου, ότι στο μυαλό μου είχα
το κομμάτι της ποιότητας. Αυτό χτίζεται σιγά σιγά. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει χτιστεί σιγά σιγά, αλλά πρέπει να έχεις μια φλόγα που καίει για να μπορέσει αυτό να αναπτυχθεί. Εγώ νομίζω ότι το είχα. Πιστεύω πάρα πολύ στην ποιότητα και γι' αυτό προσπαθώ και μέσα από την ΕΕΔΕ, κυρίως με το EFQM, κάτι το οποίο να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε για να το φέρουμε πιο κοντά στην ελληνική ναυτιλία. Γιατί το EFQM, για παράδειγμα, δεν είναι πολύ γνωστό στην ελληνική ναυτιλία, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στην ελληνική ναυτιλία. Η ελληνική ναυτιλία και γενικότερα, αν θέλετε, η παγκόσμια ναυτιλία, πιστεύω ότι έχει το κομμάτι ποιότητα στο μυαλό της. Άλλες εταιρείες σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλες σε λιγότερο. Ή, αν θέλετε, είναι υποχρεωμένες να το έχουν. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να χτίσουμε εκεί πάνω. Η ελληνική ναυτιλία, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας. Εάν θέλαμε να την τοποθετήσουμε και από πλευράς ποιότητας, σε ποια κατάταξη θα την βάζαμε? Εγώ πιστεύω ότι πάλι είναι στις πρώτες θέσεις. Πάλι είναι στις πρώτες θέσεις. Πιστεύω ότι και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εάν δεν είχε και την ποιότητα η ναυτιλία, δεν θα μπορούσε να είναι στις πρώτες θέσεις γενικότερα. Αυτό το οποίο ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι Έλληνες ναυτικοί και οι Έλληνες εφοπλιστές και όλα τα στελέχη των ναυτιλιακών εταιριών είναι πώς να τρέχουν τα πλοία ποιοτικά και αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι και σε θέμα ποιότητας, και γι' αυτό θα δείτε ότι και σε πάρα πολλούς οργανισμούς τα κεφάλια, αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όπως είναι στην Intercargo, στην Intertanko, είναι Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ότι εμπιστεύονται τους Έλληνες όταν έρχεται στο κομμάτι της ποιότητας. Ποιο ρόλο παίζει, κύριε Σκριμιζέα, η άσκηση μιας ποιοτικής πολιτικής στον ναυτιλιακό τομέα σε συνάρτηση με την ηλικία των πλοίων ή και με τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουν? Κοιτάξτε, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των πλοίων, εγώ θα έλεγα ότι τόσο περισσότερο πρέπει να επενδύεις προς την πλευρά της ποιότητας. Όσο πιο μοντέρνα είναι τα πλοία, είναι λίγο πιο εύκολη η δουλειά σου. Η τεχνολογία τώρα που υπάρχει, όπως είπατε, η ηλικία των πλοίων σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ποιότητα εξ αρχής, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, όσο πιο παλιά είναι τα πλοία, πιστεύω ότι τόσο πιο πολύ πρέπει να είσαι σε εγρήγορση στο θέμα της ποιότητας. Αλλά εγώ δεν θα το πήγαινα στο θέμα των πλοίων. Ξέρετε, τα πλοία δεν είναι τίποτα άλλο από λαμαρίνες. Λοιπόν, εγώ θα το πήγαινα στο κομμάτι των ανθρώπων. Τα πληρώματα που έχεις επάνω, τον κόσμο που έχεις στα γραφεία σου, αυτοί είναι που θα κάνουν την ποιότητα. Είτε παλιό πλοίο έχεις, είτε καινούριο πλοίο έχεις, το θέμα της ποιότητας ξεκινάει από τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, και θα δείτε ότι εκεί που έκανε τη μεγάλη διαφορά η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία, είναι ότι ήξερε να τρέχει ποιοτικά και τα παλιά πλοία. Αυτό ήταν η μεγάλη τεχνογνωσία και είναι και, αν θέλετε, η μεγάλη τεχνογνωσία της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας. Εκεί που οι άλλοι έχουν αποτύχει, η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία μπορεί και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι θέμα ανθρώπινου δυναμικού. Επειδή αναφέρεστε στο ανθρώπινο δυναμικό και αναφερθήκατε και στην αρχή της συζήτησής μας γενικά στον ανθρώπινο παράγοντα, τα πληρώματα που βρίσκονται σε ελληνικά πλοία και τα οποία, αν εξαιρέσουμε τους Έλληνες, έχουν την κουλτούρα αυτή της ποιότητας που αναφέρεται. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με την κάθε μία εταιρεία χωριστά. Δεν μπορώ να, δηλαδή, σας πω ότι όλα τα πληρώματα... Αυτό, βέβαια, οι εταιρείες, τα αλλοδαπά πληρώματα, τα εκπαιδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οπωσδήποτε πρέπει να τα εκπαιδεύουν. Δεν μπορώ να σας πω για όλες τις εταιρείες και δεν μπορώ να σας πω ότι η κάθε εθνικότητα χωριστά, στο σύνολό της, είναι πιο ποιοτική ή λιγότερο ποιοτική. Εγώ πιστεύω ότι τα πληρώματα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της ναυτιλίας στο μέλλον. Το πιο δύσκολο πράγμα θα είναι να επανδρώσεις τα πλοία σου με σωστά πληρώματα. Η ποιότητα δεν μπορεί να τρέξει μόνο στο γραφείο. Η επάνδρωση αυτή έχει σχέση και με τις τεχνολογικές εξελίξεις? Δηλαδή, υπάρχουν πληρώματα που είναι πιο προσαρμοσμένα στο τεχνολογικό γίγνεσθε και άλλα που είναι λιγότερο προσαρμοσμένα? Εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έτσι όπως τρέχει η τεχνολογία, είναι ραγδαία η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Πιστεύω ότι γενικότερα τα πληρώματα δεν είναι έτοιμα
να αντιμετωπίσουν, δεν υπάρχουν έτοιμα πληρώματα να μπορέσουν αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν αυτή την ανάπτυξη. Γι' αυτό πρέπει να είναι σε εγρήγορση οι εταιρείες, να μπορέσουν έγκαιρα οι εταιρείες να εκπαιδεύσουν αυτά τα πληρώματα, ούτως ώστε όταν θα ανέβουν πάνω στα πλοία, να μπορέσουν να το κάνουν αυτό αποτελεσματικά. Μια και είστε στον χώρο της ναυτιλίας, ποιες είναι οι προοπτικές της ναυτιλίας σε έναν κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται πολύ γρήγορα, έχουμε μια ριζική αλλαγή στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, έχουμε νέους πρωταγωνιστές και νέους παίκτες βέβαια, οι οποίοι και αυτοί διεκδικούν μερίδιο από την τούρτα, την παγκόσμια τούρτα της παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Η ελληνική ναυτιλία ποιο μέλλον έχει σε αυτό το περιβάλλον? Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική ναυτιλία δεν θα χάσει την κυρίαρχη θέση της. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό know-how. Σας θέτω το ερώτημα για να το προσδιορίσω ακόμα και να διευκολύνω και τη συζήτηση. Έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις πλέον στην οικονομική πραγματικότητα, την Κίνα και την Ινδία, οι οποίες αυτή τη στιγμή μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες προϊόντων. Κάποια στιγμή αυτές οι δυνάμεις δεν θα θελήσουν να επωφεληθούν και από το κόστος της μεταφοράς, δηλαδή να δημιουργήσουν δικές τους ναυτιλιακές δομές? Οι Κινέζοι το κάνουν ήδη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι Ινδοί όχι τόσο πολύ. Αλλά οι Κινέζοι έχουν στόλο δικό τους, έχουν ναυπηγεία τα οποία χτίζουν για Κινέζους πλοιοκτήτες, για Κινέζικες ναυτιλιακές εταιρείες, έχουν πάρα πολύ μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Και έχουν και διείσδυση στα λιμάνια. Έχουν διείσδυση στα λιμάνια, έχουν αυτή την κάθετη ανάπτυξη την οποία κάνουν. Όμως εδώ θα έλεγα ότι έρχεται το κομμάτι της ποιότητας. Οι Κινέζοι δεν έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία έχουν οι Έλληνες. Η ελληνική ναυτιλία διακρίνεται για την ποιότητά της. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει κάποια ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στο διεθνή ανταγωνισμό. Πάρα πολύ ισχυρά. Πρώτα απ' όλα έχει δημιουργήσει ένα brand name, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύουν όλοι στην ελληνική ναυτιλία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να σας πω ένα παράδειγμα, ότι τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, όταν βγαίνουμε στο εξωτερικό, επειδή στην ναυτιλία ταξιδεύουμε πάρα πολύ συχνά, όταν έβγαινε στο εξωτερικό και έλεγε Έλληνας, το πρώτο που σε κοιτάζαν ήταν λίγο παράξενα και ένιωθες ότι εκείνη τη στιγμή σου φορτώναν όλα τα αμαρτήματα του κόσμου, ότι έφταιγες εσύ για την παγκόσμια καταστροφή. Όταν όμως έλεγες ότι είσαι Έλληνας στο shipping, άλλαζε απευθείας η αντιμετώπιση τους και σε αντιμετωπίζανε με πολύ σεβασμό. Γιατί έτσι είναι το shipping. Το σέβονται στην παγκόσμια αγορά. Πιστεύουν ότι μπορούμε να τρέξουμε καλά τα πλοία, μπορούμε να προσφέρουμε καλές υπηρεσίες. Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα χαθεί στο μέλλον. Αλλά όπως σας είπα, η ποιότητα απαιτεί εγρήγορση. Αυτή την ποιότητα την εντοπίζετε στην εμπορική ναυτιλία ή και στην ταξιδιωτική ναυτιλία, δηλαδή στις κρουαζιέρες και σε άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση, θα έλεγα, περισσότερο με τον τουρισμό? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι, παρότι δεν είμαι ήδημων στην ταξιδιωτική, στην ακτοπλοεία, να σας πω την αλήθεια, στις κουραζιέρες και όλα αυτά, πιστεύω ότι οπωσδήποτε και εκεί υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Απλά νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι δεν αφήνουν να έχουν τέτοια ανάπτυξη όπως έχει η ποντοπόρος ναυτιλία. Η ποντοπόρος ναυτιλία είναι κάτι το οποίο είναι μια δραστηριότητα παγκόσμια, η οποία ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα. Το γεγονός ότι η ακτοπλοεία ή οι κρουαζιέρες συνδέονται με τα ελληνικά δεδομένα, νομίζω ότι εκεί τους δημιουργεί ένα πρόβλημα και βλέπουμε δυστυχώς πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες να έχουν οικονομικά προβλήματα και να μην μπορούν να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Κύριε Σκρυμμιζέα, είναι πλέον γνωστό, το βιώνουμε όλοι μας, ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κρίση. Μια κρίση που δεν δείχνει να την ξεπερνάει έτσι εύκολα, όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουν, και ενδεχομένως να έρθουν και ακόμα πιο δύσκολες ημέρες. Ποιες προκλήσεις και ποια προβλήματα αντιμετωπίζει σε αυτό το περιβάλλον της κρίσεως η ελληνική ναυτιλία? Η ελληνική ναυτιλία δεν θα έλεγα ότι αντιμετωπίζει τόσο πολλά προβλήματα στο κομμάτι... Πούμε, για να δώσω έτσι πιο συγκεκριμένη υφή στην ερώτηση. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, σοβαρά προβλήματα δανεισμού, σοβαρά προβλήματα εμπιστοσύνης στις συναλλαγές τους. Ναι, ναι. Αυτό τα φαινόμενα συμβαίνουν και στην ναυτιλία. Βεβαίως συμβαίνουν, αλλά δεν είναι ότι σχετίζονται ή ότι προέρχονται από την ελληνική κρίση.
Γενικά η ναυτιλία, η παγκόσμια ναυτιλία, τα τελευταία 6 χρόνια από το 2008 και μετά, βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Και είναι γενικότερα μια κυκλική οικονομία που έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Αυτή τη φορά δυστυχώς νομίζω ότι ο κύκλος του κάτω έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο. Πάρα πολλές ναυτιλιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και ενδεχομένως και στις ειδήσεις κάποιος μπορεί να δει ότι έχουν υπάρξει και ναυτιλιακές εταιρείες, κυρίως αυτές οι οποίες είναι σε χρηματιστήρια, οι οποίες έχουν χρεοκοπήσει. Δεν είναι λοιπόν κάτι εύκολο για την ναυτιλία, γιατί καμιά φορά ο κόσμος πιστεύει ότι η ναυτιλία είναι πάντα στον παράδεισο και πάντα ρέει το χρήμα άφθονο, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Από το 2008 λοιπόν και μετά υπάρχει μια κρίση και δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια, και γιατί τα επόμενα 2 χρόνια θα αλλάξει κάτι στην αγορά για να βελτιωθούν οι τιμές γενικότερα της αγοράς. Άρα και για τα επόμενα 2 χρόνια περιμένουμε κρίση στην ναυτιλία. Δεν επηρεάζεται όμως από την ελληνική κρίση η ποντοπόρος ναυτιλία. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Σήμερα συζητάμε το θέμα της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και το θέμα της ποιότητας στην οικονομική δραστηριότητα εν γέννη με τον κύριο Γιώργο Σκριμιζέα, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας All Seas Marine, ο οποίος πρόσφατα τιμήθηκε με τον τίτλο του Quality Leader της χρονιάς από την Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση.